Καλώς ήρθες, Έλενα. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά? Πολύ. Μάλιστα. My love. Πέτρο. Εμένα μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε καταρχήν η σκηνική παρουσία, ακόμα και οι εκφράσεις. Ο τρόπος που κινήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, ο τρόπος που είναι ντυμένη, οι εκφράσεις που πήρε, η κίνηση του σώματος. Τις βρήκα άψογες. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν φτιαγμένες για αυτό το κομμάτι και να γύριζε και βιντεοκλίπ, αλλά σε μικρόφωνο. Και από την άλλη μεριά πάλι με εντυπωσίασε, γιατί έχω ξεκινήσει να τη βλέπω. Σαν μπουζουξού, γενικά θέλω να πω. Όταν ξεκίνησε το στυλάκι στην αρχή που το λέγαμε, από το μαλλί που είχε μέχρι τα τραγούδια που έλεγε και το στυλάκι που τα έλεγε, πήγαινε εκεί. Ολική και τώρα ξαφνικά. Μεταμόρφωση. Και τώρα ξαφνικά. Ολική μεταμόρφωση. Βλέπω ένα παιδί. Μάλλον κεφάλι, μάλλον μούρι, μάλλον χαμόγελο, μάλλον μαλλιά, με άλλο στυλ. Τι έλεγε, το οποίο μου αρέσει πάρα τραγούδια. Πολύ. Ήταν τελείω άλλο. Ελληνικά. Είχε βγει από την παραλιακή κατευθείαν από το αργά τα βράδια. Λοιπόν, και τώρα. Βλέπω ένα υπέροχο έτσι στυλά το κορίτσι με πολύ ωραία κίνηση και το, κατά τη γνώμη μου, ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι της Κόβαξ. Το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έβγαλε στο Dark Side και την προηγούμενη φορά με την Άννη Λίνοξ, νομίζω, ήταν το κομμάτι. Ε? Ναι. Και τώρα το συμπλήρωσε. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναταλία. Όπως θα είπε, ο Πέτρος είναι. Δηλαδή, η δεύτερη σου φορά στο Star Academy ήταν καθοριστική. Σαν να βρήκες τον εαυτό σου, σαν να έκανες δηλαδή μια στροφή 180 μοιρών, άλλαξες τελείως. Αυτό έχει γίνει. Άλλαξες τελείως. Άλλαξες όχι μόνο εμφάνιση, άλλαξες ρεπερτόριο, άλλαξες μέσα σου, κάτι έγινε. Τελείως άλλο πράγμα. Δεν ξέρω πού θα τραγουδάς μετά, όταν, πού θα βρούμε να σε βάλουμε. Άστο αυτό, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, άστο αυτό. Ας μείνουμε στο σημερινό. Ήτανε τόσο ωραίο αυτό που είδα, Έλενα, τόσο όλο αυτό το minimal, το εκπληκτικό σου ρούχο και το styling, το μαύρο αυτό, μαζί με την ταρκίλα την ωραία που έβγαλες με το κομμάτι. Πάρα πολύ μ' άρεσες και εμένα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ναταλία. Νίκο Μουρατίδη. Εξαιρετική επιλογή τραγουδιού. Εξαιρετική. Και άμα διαλέγεις τέτοια κομμάτια, μην τα φοβάσαι. Δώσ' τους κι άλλο. Δηλαδή, λίγα στο πρώτο μέρος, θα μπορούσες να του δώσεις κι άλλο. Καταλαβαίνω. Ναι. Επειδή εγώ δεν ξέρω το αμαρτωλό σου παρελθόν, εννοώντας αυτά που ακούω που σου λένε, είσαι πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Άννα. Νίκο, σ' άρεσε. Ναι. Σ' άρεσε. Και εμένα πολύ. Όμως θα σου πω κάτι. Με κορονίδα την προηγούμενη σου φορά, κορονίδα τώρα, ότι ήσουν καταπληκτική την προηγούμενη φορά, δηλαδή speechless, αυτό που λέμε. Σήμερα, ενώ το κομμάτι είναι πολύ ωραία επιλογή, σαφώς, και του το έλεγα του Νίκου πριν για τους Κόβαξ, θα ήθελα να έχεις την ευκαιρία να κάνεις 2-3 πρόβες ακόμα. Γιατί? Πιστεύω ότι είχες κι άλλα να δώσεις σε αυτό το κομμάτι. Και είμαι σίγουρη ότι το είχες. Δεν είναι ότι δεν το έχεις και μέχρι εκεί είσαι. Είχες μια λίγο αμηχανία στο κούπλε. Αλλά τόσο... Έχεις βρει το σήμα σου, Έλενα. Έχεις βρει αυτή τη φωνή, την πιο εσωτερική, που δεν έχει την αγωνία ούτε να μας φτιάξει ειδονοβλεπτικά. Να μας εντυπωσιάσει. Ναι. Ειδονοβλεπτικά λέγεται, Καρδέλα, πώς είναι η λέξη. Πώς λέγεται. Μικρός ήμουν, τώρα εντάξει. Ναι, μικρός ήμουν. Λοιπόν, σε αυτή την alternative λοιπόν μεριά του εαυτού σου, νομίζω ότι θα πρέπει να την κάνεις ολοκληρωτική. Αυτό είσαι, είναι πασιφανές. Σε αυτό είσαι καταπληκτική. Διάλεγε τέτοια κομμάτια να μας λες, να ευχαριστιόμαστε. Γιατί είναι και πολύ ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο, όχι μόνο να μεταμορφώνεται, να είναι. Γιατί αυτό είσαι και είσαι πάρα πολύ καλή. Μπράβο, Έλενα μου. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Νίκο, Καρβέλα. Τα είπε όλα, τι να πω τώρα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι ναι, Πέτρο. Έχει μια φωνή που αν την ακούσω, όταν μιλάει, είναι λεπτή, νιά, και μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω, είναι πάρα, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, και μετά ξαφνικά σε κομμάτια τέτοια που λέω είναι λίγο πιο αυτά, βγάζεις και ένα γρέζι το οποίο είναι περίεργο σε σχέση με τον τόνο της φωνής σου όπως γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό συμβαίνει σε έναν τραγουδιστή, γιατί δείχνει ότι μπαίνει δηλαδή, στο ρόλο. Την Άννα την ακούω και έχει σχέση η φωνή της με αυτό. Εσένα γίνεται με ένα κλικάρισμα αλλιώτικο. Είναι όντως παράξενο, δηλαδή και σε μένα.
Είναι παράξενο. Καλά, και τι τραγουδιστές μιλάνε διαφορετικά και τραγουδάνε διαφορετικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Εγώ νομίζω πολύ. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι, αλλά δεν πειράζει. Είναι αρκεί που τραγουδάς έτσι. Ευχαριστούμε, Έλενα. Στο backstage για τη βαθμολογία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που πραγματικά αξίζει να δούμε εδώ στο stage του Star Academy. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την χώρα του με μεγάλη αξιοπρέπεια, με μεγάλο ήθος, με μεγάλη προσωπικότητα, χωρίς να έχει πάνω του όλους αυτούς τους μανατζαρέους που δεν χρειάζονται οι άνθρωποι με ηθική. Κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου, ο Χόβικ, ο οποίος εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπέροχη Κύπρο μας. Τι είπε, Νίκο Μουρατίδη? Και αδικήθηκε. Και αδικήθηκε. Το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία παρουσιασμένο. Και ξέρεις τι γίνεται, και δεν προβλήθηκε ο άνθρωπος όσο θα έπρεπε να προβληθεί, ώστε όλες οι χώρες του εξωτερικού. Αν θυμάσαι, ο Χοβίγκ ήταν από τα παιδιά μου στο X-Factor 2, στην ομάδα μου. Όταν του μίλησα λοιπόν, μου είπε ότι είχαν μηδέν budget. Τίποτα. Είδαμε και αυτούς που είχαν τα πολλά τα budget, πώς συμπεριφέρονται οι δισκογραφικές εταιρείες. Και πού τα μοιράσανε. Και πού φτάσαμε. Αλλά ας μην την πιάσουμε αυτή η κουβέντα, να συνδεθούμε για τη βαθμολογία. Αύριο το μεσημέρι στα αποκαλυπτικά μπορούμε να την κάνουμε. Ναι, Νίκο, μου μπορούμε. Βεβαίως. Δεν θα έλεγα όχι. Η αλήθεια είναι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Έλα, Σωτήρη και Μάρτζη, έχετε την Έλενα για να ξεκινήσουμε τη βαθμολογία. Νίκο Μουρατίδη. 9. Ευχαριστώ. Ναταλία. 9. Εννέα! Ξέρεις, Νίκο, παρότι τώρα φεύγω από την κουβέντα, θέλω να πω ότι η Άννα, όλα αυτά τα χρόνια που κάνει καριέρα και πορεία, είναι από τις μοναδικές Ελληνίδες τραγουδίστριες που ποτέ δεν είχε όλο αυτό το συφερτό για την κουβέντα την οποία κάναμε. Και παράδειγμα προς μίμηση είναι και πολλοί Κύπροι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα ότι ακολουθούν αυτό κάποια μονοπάτια. Είναι καινούργια μόδα αυτά. Όταν ξεκίνησε η Άννα και τραγούδαγε στις Μπουάτ, Ρίτσο και διάφορα κτλ. Γενικώς αυτή την καριέρα που έχει κάνει, δεν χρειαζόντουσαν αυτά. Χρειαζόταν μια υπέροχη φωνή. Έτσι. Άννα μου, και όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Κάθερες να το πεις αυτό. Ένας τραγουδιστής θέλει τραγούδια, αγάπη μου. Και μέντορα σαν αυτόν εδώ που έχω δεξιά και μου φτάνει τραγούδια. Λοιπόν, και να τα νιώθουμε. Η Έλενα το σήμερα θα ήθελα πολύ να της βάλω 9, γιατί είναι πίσω. Δεν θα βάλω 9. Θα ήθελα να της βάλω 9 για αυτό που είδα, γιατί, για να είμαι τίμια. Αλλά επειδή ξέρω ότι με 3 πρόβες και με 2, ίσως μια ακόμα, θα της έβαζα 10, θέλω να της βάλω 10. Μπράβο! Νίκο. 9. 9. Πέτρο. Εγώ θα κάνω ένα βυσισμό. Θα τις έβαζα 9. Θα τις έβαζα 9 διότι το προηγούμενη φορά μου άρεσε παραπάνω. Ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπω ένα κορίτσι να έχει αλλάξει τόσο πολύ προς το καλό και επειδή πιστεύω αυτό που λέει και η Άννα ότι θα πάει ακόμα παραπέρα άμα το σκάψει το κομμάτι που διάλεξε, της δίνω 10. 10 και ο Πέτρος, σύνολο 47 βαθμούς. Λοιπόν, καταπληκτικό. Ναι, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Καλή συνέχεια στην Έλενα Κοροναίου.